Βασίλη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το ποδοσφαιρικό δελφινάριο λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο μονομελές πρωτοβάθμιο όργανο της Super League. Προφανώς θα έχουμε και συνέχεια. Θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων λεπτών, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι απλά στη δευτερολογία, αλλά είναι μετά το τέλος του αγώνα. Δηλαδή έχει σηκώσει καθυστερήσεις τώρα ο δικαστής, αφού κουράστηκε να τους ακούει τρεις ώρες, γιατί έχει διαρκέσει κάτι περισσότερο από τρεις ώρες αυτή τη στιγμή η ακροαματική διαδικασία, και παίζουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή του αγώνα. Ενός ακόμα όμορφου επεισοδίου από τον μαγικό κόσμο της Super League. Η τελευταία, μία από τις τελευταίες. Την πιστέψαμε. Ναι. Μία από τις τελευταίες φάσεις είναι του Αλέξη Κούγια, που λέει ότι υποβάλλει ένσταση αοριστίας όσον αφορά στα όσα γράφονται, αναγράφονται τέλος πάντων στο φύλλο αγώνα για το κατηγορητήριο. Είναι τελευταία. Ναι. Μία από τις τελευταίες πράξεις αυτή. Γενικώς έχουν ακουστεί διάφορα σε αυτή την δίκη, θα τα συζητήσουμε και συνέχεια, αλλά αν θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό ρεζουμέ, αυτό που μένει είναι ότι πλέον έχουμε το πρωτάθλημα της μεζούρας. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, αλλά είναι σίγουρο ότι νομίζω ότι έχουμε βρει την ονομασία του. Ναι. Δηλαδή σκέψου ότι ο Στίχημαν έκανε τέτοιες προσφορές, μοίραζε εκατομμύρια η εταιρεία για να πάρει την επωνυμία, και στο τέλος αυτό που μας μένει είναι ότι θέλει το πρωτάθλημα της μεζούρας. Κοίταξε, εσείς είστε με τη μεζούρα, εγώ είμαι με την καινούργια κοπέλα που εμφανίστηκε σήμερα, με τη Σανίδα την άκαμπτη. Εγώ με αυτήν είμαι. Άκαμπτη Σανίδα. Ναι. Εσείς πάρετε τη μεζούρα, εγώ θέλω τη Σανίδα. Εντάξει, έχουν ακουστεί ομορφιές πάντως και σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον η απόφαση, να πούμε στον κόσμο ότι, που είναι και το πιο σημαντικό, ότι δεν αναμένεται σήμερα. Θα περιμένουμε και αύριο, γιατί θα κατατεθούν υπομνήματα. Αυτό μου δείχνει ότι ίσως και αύριο να μην έχουμε απόφαση. Διότι εάν καταθέσουν αύριο υπομνήματα μέχρι το μεσημέρι, κάποτε πρέπει να τα διαβάσει κιόλας ο δικαστής. Ναι. Θα μας πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Εντάξει. Να βρούμε και ημερομηνία να κάνουμε το μάτς. Κοίταξε, εγώ θα σου κάνω μια πρόβλεψη, Γιώργο, και πέρα από τον αστεισμό ή το χλεβασμό μάλλον που σου δημιουργεί όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στο ποδόσφαιρο, με υπευθυνότητα πρώτα απ' όλα της ΑΕΚ και κυρίως και των υπολείπων, διότι η ΑΕΚ από εκεί που ήταν θύμα ή μάλλον πήγε να γίνει θύμα στην υπόθεση, έχει μεταβληθεί σε θήτη. Για τον τρόπο που το έχει διαχειριστεί το θέμα μετά την Κυριακή το απόγευμα, γιατί την Κυριακή το απόγευμα μια χαρά το διαχειρίστηκε. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την ΑΕΚ γιατί δεν ήθελε να παίξει σε πιο κοντά δοκάρια. Όλη η συζήτηση γίνεται γιατί η ΑΕΚ δεν θέλει να παίξει σε μια άλλη ημερομηνία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ουσιαστικά μένει είναι μια στιφή γεύση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε επενδύσει, ελπίζαμε σε αυτό το πρωτάθλημα, ότι που ήταν και το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 30 ετών, για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι, μήπως είναι και από πάντα, τουλάχιστον από τότε που υπάρχει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε πότε υπήρξαν τέσσερις ομάδες που διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, τουλάχιστον μέχρι την 20η αγωνιστική. Δεν ξέρω τι θα γίνει την 25η ή στην 5η αγωνιστική των play-off. Πάντως σήμερα που συζητάμε, νομίζω ότι είναι αποδεκτό ότι από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό, που είναι θεωρητικά, να πούμε, πρακτικά θέλεις, όπως θέλεις να το πούμε, 5 ή 7 βαθμούς πίσω, κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει την δυνατότητα να ελπίζουν. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Άρη που μπορεί να βρίσκεται 20 βαθμούς πίσω, έτσι. Και λες, εντάξει, ανάγεται στη σφαίρα της φαντασίας να συζητήσουμε για το αν μπορεί να διεκδικήσει ή όχι το πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα μέχρι τώρα που μιλάμε το διεκδικούν τέσσερις ομάδες. Ο καθένας με τις πιθανότητες του. Ίσως όχι όλοι με τις ίδιες πιθανότητες, αλλά ο καθένας με τις πιθανότητες του. Ναι. Και έρχεται αυτή η υπόθεση και θεωρώ ότι μας φέρνει πολύ πίσω. Και για να πάω στο προκείμενο, γιατί πέρα από τα σχόλια ξέρεις ότι μου αρέσει να διαβάζω λίγο πιο μπροστά
την εξέλιξη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εάν δικαιωθεί η ΑΕΚ σε αυτή την υπόθεση, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί. Τι, αν η ΑΕΚ τι κάνει, το δεν ολοκληρωθεί. Αν η ΑΕΚ δικαιωθεί σε αυτή την υπόθεση, ναι, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί, τουλάχιστον δεν θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Δεν θα ολοκληρωθεί μέσα στους λογικούς χρόνους. Η κανονική του διάρκεια είναι τα play-offs. Κοίταξε, για την κανονική διάρκεια το παίζω και στοίχημα, άμα θέλεις. Για να μην κάνω απλά μια εκτίμηση. Ναι. Ότι δηλαδή η κανονική διάρκεια δεν θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Θα γίνει σε κάποιον άλλον επόμενο χρόνο. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Αναφέρω την αρνητική εξέλιξη για να κάνω μια άλλη εκτίμηση τώρα. Γιατί η τελευταία, ξέρεις ότι με πηγαίνει καλά η γυάλα μου. Ναι. Η εκτίμηση που κάνω διαβάζοντας, ακούγοντας, μαθαίνοντας και αφουγκραζόμενος και λίγο έτσι την ατμόσφαιρα είναι ότι οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή για να δικαιωθεί η ΑΕΚ είναι πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν την Κυριακή το απόγευμα. Είναι πάρα πολύ λιγότερες από αυτές που ήταν την Κυριακή το απόγευμα. Για την ακρίβεια, την Κυριακή το απόγευμα μπορεί να ήταν 90%. Γιατί με βάση αυστηρά και μόνο το γράμμα του νόμου, θα πήγαινε η ΑΕΚ και θα έλεγε: ορίστε, ο διαιτητής μας δικαιώνει, εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Θεωρώ ότι τα όσα έχουν επακολουθήσει, οι θέσεις που έχει διατυπώσει η ΑΕΚ, οι αντιδράσεις που έχουν σηκώσει οι άλλες ομάδες, το γενικότερο αίσθημα, αν θέλεις, ακόμα και από τον ίδιο τον κόσμο της ΑΕΚ, θεωρώ ότι έχει μετατρέψει από φαβορί σε outsider την υπόθεση συν 3 βαθμοί στο σακούλι για την ΑΕΚ. Σήμερα δεν χρειάζομαι ερωτήσεις. Ερωμόμενος από πού το λες αυτό? Όχι, θα σε ρωτήσω, ναι, δηλαδή ότι η ΑΕΚ χάνει από τη διαδικασία τώρα τη σημερινή. Δεν βλέπω, βλέπω τοποθετήσεις. Εντάξει, και από τη μία και από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ λέει να εφαρμοστεί ο νόμος και οι άλλοι λένε... Η διαδικασία για μένα είναι το λιγότερο. Δεν νομίζω ότι η διαδικασία έκανε κάποιον πολύ σοφότερο σήμερα. Μάλλον τα είχαμε ακούσει όλα. Μόνο ο Ατρόμητος βρέθηκε, ο οποίος κατέθεσε, εννοώ να δώσει ένα επιπλέον στοιχείο. Έδωσε ένα στοιχείο, ναι, που ήταν ένα επόμενο 21 σελίδων, το οποίο αναφέρει ότι γίνεται ενώθωση του πρωταθλήματος με σχέδιο κατά του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, δεν μου λέει κάτι το υπόμνημα. Δεν μου λέει κάτι τίποτα από όσα άκουσα βασικά. Γι' αυτό και δεν επικαλούμε και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ακούστηκαν βεβαίως ωραίοι διάλογοι. Ήτανε, ναι. Ακούστηκαν ρατσιστικά σχόλια για γυναίκες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ακούστηκαν ότι ακούστηκε ότι ο διαιτητής είναι Φιλιππινέζα. Γενικά ακούστηκαν πράγματα τα οποία μας θυμίζουν ότι εδώ είμαστε κάτοικοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μην νομίζετε ότι γίναμε και τίποτα εξευρωπαϊσμένοι και μας παρεξηγήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Τώρα η κουβέντα που γίνεται είναι για το χαντάκι. Ναι. Την τελευταία ώρα. Ναι. Για το χαντάκι. Πώς δεν τους έχουν πιάσει στο Ράδιο Αρβίλα έτσι λίγο να σχολιάζουν, να κάνουν κανένα σκετσάκι ωραίο από αυτά τα παλιά. Θυμάσαι που λέγανε αυτός έχει αθηναϊκές πινακίδες και ήταν με το φλάιν του Μπουφάν, το πορτοκαλί και τέτοια. Λείπει ο Καλυβάτσης τώρα από εκεί, γι' αυτό δεν γίνονται αυτά. Λείπει, ναι, ναι, ταλεντάρα. Ναι. Είναι ο Σερβετάς, αλλά δεν λείπει ο Καλυβάτσης πολύ. Μου έχει μείνει αυτό το βιντεάκι και το άλλο με τον Ιωαννίδη στο παλέ που έκανε τη συνέντευξη τύπου που κρατούσε 4 τσιγάρα την ώρα τη συνέντευξη τύπου. αυτά είναι που μου έχουν αποτυπωθεί από του Αρβίλα. Από του Αμάν τότε. Να το πούμε πιο σωστά. Έτσι. Λοιπόν, άρα φεύγουμε από την εκδίκαση. Εδώ τι θα πάψει. Συνεχίζεται βέβαια από ό,τι βλέπω. Οκ. Για ενστάσεις και τα λοιπά. Για το χαντάκι, όπως σου είπα, μιλούσανε τώρα. Έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω για το μάτς του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχουμε κάτι οριστικό, ας πούμε. Εντάξει, μόνο κουβέντα να κάνουμε γιατί δεν μπόρεσα να. Όχι, θα σου πω.
κατ' εμέ πάντα προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να γίνει το παιχνίδι, και πόσο μάλιστα όταν και οι δύο ομάδες συμφωνούσαν στην ίδια κατεύθυνση. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι. Ναι, έχω την εντύπωση δηλαδή ότι, ναι, ότι και η Λαμία, ναι, μεν θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο γήπεδο θα έχει μάλλον περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Τι θέλουν οι μικρές ομάδες, τι θέλουν? Θέλουν λάσπες, χιόνια, καταιγίδες, ανέμους. Ναι, ναι. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δυσκολέψει τον μεγάλο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ναι, από την άλλη όμως η Λαμία έχει ένα παιχνίδι τη Δευτέρα με τον Όφη, και εδώ που έχει φτάσει το πράγμα στο γήπεδο της, και εδώ που έχει φτάσει το πράγμα αρχίζει και στριμώχνεται χοντρά. Δεν είναι απλό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η Λαμία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Άρα γιατί να πάει να σκοτωθεί αυτή τη στιγμή, σου λέει, με τον ΠΑΟΚ σε ένα γήπεδο που είναι πιθανό να μας βγάλει και κανένα τραυματισμό, δύσκολη κατάσταση, δύσκολος αγωνιστικός χώρος. Και απ' την άλλη και ο ΠΑΟΚ λέει, ποιος ο λόγος να πιεστούμε αυτή τη στιγμή να παίξουμε κάτω από τέτοιες συνθήκες που ευνοούν και την αντίπαλη ομάδα, και ενώ έχουμε πίσω μας 4 μέρες το μάτς με τον Ολυμπιακό και μπροστά μας σε 10 μέρες από σήμερα ένα κρίσιμο μάτς με την ΑΕΚ. Και διάμεσα το πολύ δύσκολο στην Τρίπολη, τη Δευτέρα. Και διάμεσα στην Τρίπολη, έτσι. Άρα όλα αυτά προσμετρώνται όταν λαμβάνεται μια απόφαση. Όμως το κύριο, ο κύριος ρόλος της αναβολής ήταν ότι θα έπρεπε να μπουν εκχιονιστικά, να καθαρίσουν το γήπεδο. Αφού το καθαρίσουν, να το ξανακαθαρίσουν ώστε να μην μείνει πάγος, να μπορεί. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 3-4 ώρες. Εντάξει, δεν είμαστε και Premier League. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα δοκάρια. Τώρα θα φτιάξουμε και θα καθαρίσουμε με εκχιονιστικά το γήπεδο της Λαμίας. Ναι, ναι. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, κάτε με. Πριν από 5 χρόνια. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε ως προς το εξής. Πριν από 5 χρόνια πήγε εκεί να παίξει έναν προημιτελικό, αν θυμάμαι καλά, όχι ημιτελικό, προημιτελικό κυπέλου, ο Παναθηναϊκός. Και εάν δεν κάνω κάποιο λάθος, διαιτητής αυτό το μάτς πρέπει να ήταν, ποιος λες, ένα από τα αγαπημένα παιδιά της ελληνικής διαιτησίας. Ο κύριος Αρετόπουλος. Με χιόνι, όχι μόνο να πέφτει και να το έχει στρώσει κανονικότατα στο γήπεδο, δηλαδή εγώ είναι ένα από τα ελάχιστα μάτς που θυμάμαι σε αυτό το επίπεδο που να έχουν διεξαχθεί με πλήρως άσπρο τον αγωνιστικό χώρο, και όχι άσπρο να έχει πέσει χιονάκι, να το έχει στρώσει κανονικά. Ναι. Να ψάχνουν τις γραμμές. Ο διαιτητής λοιπόν άφησε τη γηπεδούχο ομάδα να παίξει με λευκές εμφανίσεις στο χιόνι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και έκανε κάλυψη και το παιχνίδι. Απόκρυψη, ναι. Ναι, έκανε και το παιχνίδι και το τελικό σκόρ έγραψε 4-1 η Λαμία. Υπήρχε και ρεβάνς που, όπως καταλαβαίνεις, το 4-1 ήταν δύσκολο να τρέψουμε για εκείνο τότε, ειδικά τον Παναθηναϊκό, που δεν θυμάμαι με ποια σύνθεση είχε κατέβει και ποιο ήταν το ρόστερ του. Δεν ήταν στα καλά του, ήταν, νομίζω, μόλις είχε πιάσει την κατηφόρα τότε. Και το παιχνίδι όμως είχε γίνει κανονικά, δέχτηκε και 4 γκολ ο Παναθηναϊκός και αποκλείστηκε. Τι θέλω να πω, έχει σημασία να είσαι ισχυρός και να το δείχνεις χωρίς να παρανομείς, χωρίς να κάνεις παγαποντιές, χωρίς να έχεις λόγο στα κέντρα αποφάσεων, χωρίς να είσαι αυτός που τα ρυθμίζεις ή κάνεις πράγματα τα οποία είναι ανήθικα. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να τα έχει όλα μεγάλα. Να έχει μεγάλους παίκτες, μεγάλο προπονητή, να έχει και διοίκηση που αρμόζει στο επίπεδό της και στην ιστορία της. Και το αναφέρω και για να θυμηθούμε γιατί έγινε τότε εκείνο το μάτς. Αν βάλει κάποιος το βίντεο, πατήστε στο YouTube Λαμία Παναθηναϊκός 4-1 και δείτε την κατάσταση που επικρατούσε. Και γιατί σήμερα δεν έγινε το μάτς. Γιατί σήμερα υπάρχει διοίκηση στον ΠΑΟΚ και δεν είναι διοίκηση, εσύ που ξέρεις καλύτερα, τι να πω τώρα, να θυμηθώ τις εποχές Μπατατούδη. Ποιες θέλεις να θυμηθούμε, ποιες εποχές? Πουγούμενο, Μπατατούδη, κυρίως αυτές. Πουγούμενο, εντάξει.
Άρα λοιπόν, και στις μικρές λεπτομέρειες όλα μετράνε. Σίγουρα. Και αν δεν έχεις ισχυρή διοίκηση και να έχει λόγο, δεν χρειάζεται ούτε σκάνδαλα να κάνεις, ούτε να προσπαθείς να παίρνεις 3 βαθμούς έτσι και γιουβέτσι και εξωαγωνιστικά. Αρκεί να επιτρέπεις την ομάδα σου να παρουσιαστεί στο γήπεδο, αλλά με καλές προϋποθέσεις, με τους σωστούς όρους διεξαγωγής ενός παιχνιδιού. Γι' αυτό και λέω ότι η ΑΕΚ το είχε το δίκιο και έπραξε ως ισχυρή την Κυριακή το απόγευμα, που μέτρησε τα δοκάρια και μπράβο της που τα μέτρησε, γιατί δεν επέτρεψε να γίνει το παιχνίδι με 7 ή με 5 ή με 3 πόντους λιγότερο. Απλά από εκεί και πέρα το χάσε. Ναι, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα έφυγε λίγο έξω από το πλαίσιο, το νορμάλ, το λογικό, το ποδοσφαιρικό, και αυτό για το οποίο η ΑΕΚ έδωσε και εκείνη αγώνα για να ανατραπεί η προηγούμενη κατάσταση. Το ζητούμενο είναι να δίνουμε αγώνα για να ανατραπεί η προηγούμενη κατάσταση που ήταν άρρωστη, σάπια, σαθρή, όχι με σκοπό να εγκαθιδρύσουμε δική μας, αλλά με σκοπό να τα παίζουμε τα παιχνίδια όπως πρέπει, σωστές συνθήκες, με τα σωστά τέρματα, με τις σωστές γραμμές, με το σωστό χορτάρι, χωρίς χιόνια, χωρίς λάσπες και δεν ξέρω τι άλλο. Πες μου και αυτό αυτή τη λέξη που χρησιμοποίησες χθες το βράδυ και μας έστειλε αδιάβαστο στην παρέμβαση που έκανες για το ΆΙΖΟ που είπες, ας πούμε, της Λίγκας. Ναι. Εντάξει, καταρχήν ήταν μια φράση που πρέπει να σας πω ότι τη στιγμή που υπόθηκε, ναι, στο Zoom, γιατί ήταν 12 νομίζω πρόσωπα, τουλάχιστον 12 στο Zoom. Mm-hmm. Την ώρα λοιπόν που υπόθηκε αυτό, πρέπει να σας πω ότι γελούσαν όλοι. Ότι δηλαδή είπαν ότι θα χρησιμοποιείται μέτρο με ΆΙΖΟ, με πιστοποίηση δηλαδή. Άρα απαγορεύεται η μεζούρα από τη μοδίστρα, η μεζούρα που ράβεις κουστούμάκια ή δεν ξέρω τι. Ούτε το μέτρο που μπορεί να έχουμε σπίτι για να μετρήσουμε, ξέρω, το ύψος ενός παιδιού. Δεν μιλάμε για τέτοιο μέτρο. Πρέπει να έχεις πιστοποίηση στη μέτρηση που θα είναι ευρωπαϊκού τύπου. Με ΆΙΖΟ. Εγώ τα σ' άκουσα χθες να το λες. Όταν γινόταν λοιπόν. Κάτι λάθος έκανε ο Βασίλης τώρα. Το διορθώσω. Γυρίζει ο Μαρινάκης, επειδή γελούσαν όλοι και λέει: παιδιά, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Γιατί γελούσανε. Ναι, φίλε. Εγώ σου λέω όταν το είπε. Μα γελούσε και ο ίδιος, δεν ήτανε. Ναι, εντάξει. Λέω κάτι διάβασε ο Βασίλης, λέω, και μπερδεύτηκε τώρα και το είπε και αυτό. Με ΆΙΖΟ. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ ότι αυτό ο πρωταγωνιστής, ας πούμε, ο κύριος Μανούχος, ορίστηκε σήμερα να διευθύνει το μάτς των Ιωαννίνων με τον Ιωνικό, έτσι. Ναι. Από την ΚΕΔ. Το Σάββατο. Πας Γιάννα Ιωνικό στις 8, Μανούχος. Τώρα το καταλαβαίνεις, ότι και αυτός θα παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας με πολύ μεγάλη αγωνία, διότι σε περίπτωση λέω, που δικαιωθεί ο Ατρόμητος, ναι, πιστεύω θα κάνουμε καιρό να τον ξαναδούμε το Μανούχο. Δεν τον διορίστηκε όμως, μου έκανε εντύπωση τώρα. Ναι, εντάξει, δεν έπαιξε όμως την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, δεν έπαιξε, απλά αυτό λέω, ότι δεν τον είχα δει μέχρι τώρα στους ορισμούς, ας πούμε, έμεινα περισσότερο στο... Έμεινα περισσότερο στο παιχνίδι του Άρη και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ποιοι ορίστηκαν. Και τώρα που βλέπω τη λίστα όλοι, πρώτο μάτς Μανούχος. Ναι. Με βάρ του Σιδηρόπουλο εκεί. Γλίτωσε και ο Σιδηρόπουλο στο μάτς σήμερα, πάει εκεί στα Γιάννα. Το ταξιδάκι, ναι. Μια χαρά. Κρίμα, βέβαια, δεν θα δούμε μπάλα, είναι η αλήθεια. Και είναι από αυτές τις κρύες μέρες που λες, έχει αγωνία. Να έχει αγωνία το βράδυ, αλλά νομίζω θα μας αποζημιώσει εις διπλούν το μάτς στην ΟΠΑΠ Αρένα στις 8:30, έτσι δεν είναι? Βέβαια, χωρίς άγχος. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως σήμερα οπαδικής προτίμησης, όλοι θα το βλέπουν και θα περιμένουν αν θα βγουν μεζούρες, τι θα γίνει. Θα έχει ψωμί αυτό το μάτς. Το παλικάρι το γενναίο εκείνο του ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ποιο ήταν, ο Κουτσιαφτής?
στο, που πήγε στο, που κατήρισε και το ΒΑΡ και έδωσε το πέναλτι πέρα του Λαμπαδιακού. Όχι, όχι Κουτσιάφτη, αυτό είναι στο Open. Ποιος? Α, του μπερδεύω, δε. Όλοι οι ίδιοι μου φαίνονται. Λοιπόν, στο ΒΑΡ ήταν ο Φωτιάς. Όχι, όχι, στο, και... στο μάτς. Και στο, ναι, στο ΒΑΡ σε αυτόν τον αγώνα λέει ήταν ο Φωτιάς. Mm. Και στο, και στο γήπεδο ήταν ο. Είναι δυνατόν, και εγώ το. Όχι, ο, ναι. Ο Κουτσιάφτη είπαμε είναι στο Open. Ποιο ήταν, ρε παιδιά? Ναι. Το ποιο αλλά... το παλικάρι αυτό που το έγραψε η ιστορία και το, το έχουμε ξεχάσει τώρα, είναι δυνατόν? Ναι, είδες. Είναι δυνατόν να μην το, να μην το θυμόμαστε? Ναι. Εγώ δεν τους θυμάμαι και τους θεωρώ όλους ίδιους. Είμαι στο μυαλό μου. Δηλαδή, φάτσα διαιτητή στον έξω θα γνωρίσω μόνο τον Σιδηρόπουλο, ας πούμε, που είναι και ο πιο παλιός από αυτούς που παίζουν. Α, ο Διαμαντόπουλος. Ήταν. Ναι, ναι. Όχι, περίμενε. Δεν ήταν ναι, ο Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρεις γιατί, τον εμπερδέψες? Γιατί? Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος. Αυτός Αριστομένης Κουτσιάφτης ο άλλος. Ναι, ναι, το ψάχνω τώρα, δεν, δεν τον βλέπω πουθενά το Διαμαντόπουλο. Θέλει λίγο ξεκούραση νομίζω. Θέλει, ναι. Λίγο εκεί να κάνει ένα μάθημα. Είχε πάει, πρέπει να περάσει λίγο και από τον οφθαλμίατρο. Και δεν πρέπει να τις έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις του. Όπως, όχι, δεν υπάρχει πουθενά. Μανούχος στα Γιάννενα. Βόλος Ατρόμητος ο Τσακαλίδης. Άρης Μαθναϊκός ο Κριστόφερσεν. Ο Λαμία Όφη ο Γκάμαρης. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ ο Τσαγκαράκης. Με Τζίλο στο ΒΑΡ. ΑΕΚ Λεβαδιακός Παπαδόπουλος. Και Ολυμπιακός Πανετολικός ο Γκορτσίλας. Αυτά είναι τα παλικάρια. Όπως με τίποτα δεν τον έβρισκα τον Διαμαντόπουλο, είναι δυνατόν? Και για να κλείσω, να ξέρεις σήμερα, επειδή έχει μερικές φορές μπορεί να τύχει ένα παιχνίδι το οποίο να αφήσει πολλά από νερά πίσω του. Υπάρχει λοιπόν ένα μάτς που δεν είναι Super League 1 αλλά είναι Super League 2, το οποίο έχει αφήσει πολύ όμως έχει αφήσει πολύ συζήτηση. Πάρα πολύ. Ολυμπιακός Β Κηφισιά. Θυμάσαι με την αποβολή του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Κωστή που ήταν με απευθείας κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο? Ήταν το μάτς που έφυγε ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν που έφυγε, όχι το πρώτο. Α, λες για, Super League, για Β ομάδα τώρα. Στο Ρέντι. Και λέω Κωστής, ναι. Κωστής πότε έφυξε τον Ολυμπιακό. Okay. Λοιπόν, αυτό το μάτς ακούω ότι έχει προκαλέσει μέχρι και ΕΔΕ. Δεν εννοώ ΕΔΕ δήθεν, δεν τη βάζω σε εισαγωγικά, εννοώ κανονική ΕΔΕ. Ένορκη διοικητική εξέταση. Και ένορκη διοικητική εξέταση δεν γίνεται ούτε στη διαιτησία ούτε στο ποδόσφαιρο. Θα επανέλθω όταν έχω περισσότερα. Αλλά έχει πάρα πολύ κουβέντα αυτό. Μάλιστα. Πάρα πάρα πολύ. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε. Για τα όσα συνέβησαν όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να φύγει και όταν οι διαιτητές πήγαν στα αποδυτήρια. Κάτι έχει γίνει εκεί που θα το μάθουμε με λεπτομέρειες, με ονόματα και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε.